κάνεις update τη μηχανή σου. Ναι. Και το gimbal. Ναι. Δηλαδή έχουμε μία ενημερωμένη μηχανή. Ω, ναι. Ε, καινούργια έκδοση. Ναι. Ένα αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο. Πατήματα. Λοιπόν, και τι θες τώρα, κάνουμε ένα βιντεάκι. Άμα θες. Ε, ένα έτσι αού. Λοιπόν, έλα από εδώ. Έλα από εδώ, να κάνουμε κάτι. Γράφεις, γράψε. Λοιπόν, κοίτα τι θα κάνουμε τώρα, κοίτα. Επί τόπου. Κοίτα τι θα κάνουμε. Χωρίς κόψιμο, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, αφού τραβάς που τραβάς, θα βάλουμε εδώ τα φώτα. Τα φώτα. Βάλουμε τα φώτα σε λειτουργία. Θα κάτσω εδώ. Εδώ. Θα κάτσω. Χαμήλωσε λίγο. Και θα πω στα παιδιά σε τι φάση βρίσκεται το αμάξι μου. Δεν έχω κάνει τίποτα στο αμάξι γενικά. Είναι όπως ήτανε. Έχω βασανίστηκα πολύ μαζί με τον Άκη για να βρούμε ένα προφυλακτήρα, να τον παραγγείλουμε και να ξεκινήσει να έρχεται εν ολίγης. Βρήκαμε έναν εδώ στην Ευρώπη. Έναν προφυλακτήρα BN Style για μπροστά. Αρχικά το σκεπτικό μου ήταν να πάρω και τα πλαϊνά τα ίδια. Δεν κατάφερα να βγάλω άκρη με διάφορους πολιτές όμως. Πήρα ένα προφυλακτήρα για αρχή, θα έρθει, θα τον βάλω πάνω, θα δω τι γίνεται με τα πλαϊνά και τα υπόλοιπα. Και άμα χρειαστεί μετά θα παραγγείλω και πλαϊνά, αντίστοιχα, με το πίσω κομμάτι σίγουρα θα το αλλάξω. Το βαρέθηκα αυτό το πράγμα, το κούκι, το πρόσθετο που έχω εδώ πίσω. Δεν ξέρω τι θα, μπορεί να βάλω κανένα διαχύτη, μπορεί να πάρω BN προφυλακτήρα και πίσω, δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω. Σίγουρα θα παραγγείλω πισίνα φτερά, τα οποία και αυτά τα παραγγέλνω σήμερα αύριο. Πισίνα over fenders πολυεστερικά, να φαρδίνει το αυτοκίνητο. Επιτέλους, μετά από χρόνια, ήρθε η ώρα να βάλω και πισίνα φτερά στο αυτοκίνητο. Γενικά κάποιοι βγάζετε το hate σας για την αεροτομή. Εκεί θα μείνει που είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια αεροτομή που σίγουρα με βοηθάει στην πίστα. Στις αίρες με βοήθησε αρκετά. Αν και το αμάξι είναι 50-50 πίστα δρόμο, οπότε κατά 50% μπήκε για τη χρησιμότητά της, κατά 50% μπήκε για το οπτικό της, για το οπτικό θέμα, γιατί μου άρεσε και την έβαλα, είμαι κάγκουρας τι να κάνουμε. Θα περιμένω να έρθει ο προφυλακτήρας, θα περιμένω να έρθουν τα φτερά, ίσως αλλάξω και τα πλαϊνά του αυτοκινήτου. Έσπασα και ένα φλάσ στο ρίσιο, το οποίο... Έσπασα και ένα φλάσ στο ρίσιο, το οποίο μπήκα να το παραγγείλω και βρίσκω ένα στην Αγγλία, 200 ευρώ. Ένας τύπος το πουλάει 140 λίρες, 170 ευρώ δηλαδή. Πουλάει ένα τέτοιο πράγμα μεταχειρισμένο 170 ευρώ και δεν τρέπεται, το πουλάει 170 ευρώ. 200 ευρώ για να πάρω ένα flash δεν δίνω στην προκειμένη περίπτωση. Εκτός και άμα θέλετε να μου κάνετε donate, να μαζέψουμε 200 ευρώ και να πάρω ένα καινούργιο φλασάκι. Θέλετε, άμα θέλετε να σας δώσω PayPal, να χώσετε donate από κάτω, να πάρουμε φλασάκι. Έτσι από 1 ευρώ ο καθένας, 200 άτομα το πήραμε. Δεν θα βάλω φλάζια εκεί. Πιάσε το μάπα στη θέση σου. Κάτι κορόλα φορούσαν κάτι τέτοια φανάρια. Έχω δει. Και κάτι Μιτσουμπίση. Τι λέει καλό το... Κουράστηκα. Το φορμάτ. Τώρα θα γράφω πολύ χαμηλά, δεν θα είναι ωραίο. Δεν πειράζει. Φαίνεται σαν καρπούζι το κεφάλι σου. Έλα μας, σήκωσε την άντια. Αυτά για το αυτοκίνητο προς το παρόν. Τι άλλο μου μένει να κάνω. Τι άλλο μου μένει. Τίποτα, έτσι να το συμμαζέψω λίγο εξωτερικά, να το κάνουμε λίγο όμορφο πάλι, γιατί έχει γίνει
Άσχημο. Ελπίζω να το. Άμα το τελειώσω, σκέφτομαι να το φέρω στις Σέρες, στο Πανευρωπαϊκό, αν και δεν τρέχει το αμάξι. Σκέφτομαι να το φέρω για μια βόλτα εκεί, έτσι να το έχουμε κοντά, να το χαργεντίζουμε. Η άρτη προπόνηση αυτές τις μέρες στη Λάρισα, και το μαθαίνετε τώρα εδώ. Θα το ανακοινώσουμε κιόλας σύντομα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έχω να πω κάτι άλλο για το αυτοκίνητο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κι εγώ. Αυτό ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτό. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω να συμμαζεύω λίγο εδώ πέρα. Εντάξει, καλό το update στην κάμερα. Καλό. Ε? Καλό. Καλός. 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 Πολύ καλός. Λοιπόν. Αυτά. Τώρα αυτό το βίντεο θα το ανεβάσουμε. Μπορεί. Κανονικά. Μπορεί. Ε? Άμα δεν έχουμε να ρίξουμε. Εντάξει, άμα το βλέπετε, προφανώς το ανεβάσαμε. Δεν ξέρω αν βρήκατε αυτό το βίντεο ασήμαντο, ασήμαντο, χωρίς νόημα κτλ. Κτλ. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο, μόνο τρίτη.